Επιστολή που στάλθηκε και στο Δημαρχείο της Λεύσης, σε όλα τα δημαρχεία ουσιαστικά, αλλά έγιναν καταγγελίες και από τη Λευκοσία και τη Λάρνακα. Κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές, τηλεθεατρίες σας. Εσάς πότε ήρθε κοντά σας αυτή η επιστολή, κύριε Δήμαρχε? Χθες ενημερωθήκαμε, ναι. Και χθες ήρθε, αντιλαμβάνομαι. Mm-hmm. Είναι αλήθεια ότι ανησύχησε άτομα του προσωπικού του Δήμου, ναι. Αλλά αμέσως αποταθήκαμε και καταγγείλαμε την υπόθεση, mm-hmm. στην αστυνομία, η οποία χαιρετίζει την εμπιστοσύνη μας και αναμένουμε να διαχειριστεί και να διερευνήσει το όλο θέμα. Ναι. Δεν φαίνεται η διεύθυνση του αποστολέα στο μήνυμα? Νομίζω δεν είναι κάτι που, mm-hmm. θα προχωρούσε ο Δήμος να διερευνήσει. Mm-hmm. Είναι θέμα της αστυνομίας να προχωρήσει, να διεξάγει την... ναι. την έρευνα που πρέπει. Είχατε λάβει ποτέ στο παρελθόν παρόμοιες επιστολές, κύριε Δήμαρχε, προειδοποιήσεις για τους ελέγχους που γίνονται και από λειτουργούς του υγειονομίου? Για θέματα της πανδημίας, ναι, πρώτη, ναι, ναι. φορά έχουμε λάβει τέτοιου είδους επιστολή, διότι ο Δήμος, όπως γνωρίζετε, από την πρώτη στιγμή και πριν και με την αρχή της πανδημίας, όταν υπήρξε ο ολικός εγκλεισμός, ναι. το lockdown, οι αρμόδιοι, και αυτό είναι και το κρίμα, αν θέλετε, η αδικία, οι αρμόδιοι, εκτός του ότι η ίδια επιστολή, ναι. Θεωρώ είναι απαράδεκτη, αυτά, ναι. στάλικες τους σε οργανισμών που οι υπάλληλοι του και οι εργαζόμενοι του ήταν στην πρώτη γραμμή για να καταπολεμήσουμε και να βοηθήσουμε, να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα, τον ιό δηλαδή, ναι. στεκάζοντας την πόλη καθημερινά και τους χώρους συνάθρησης, αλλά και να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας να συνεχίσουν να ζουν την καθημερινότητά τους όσο πιο ομαλά γινόταν. Μιλώ για την αρχή της πανδημίας. Ναι. Τα σκυβαλοφόρα μας και οι εργάτες ήταν έξω, οι τροχονόμοι μας ήταν έξω στην πρώτη γραμμή, οι υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου ήταν έξω, οι υπάλληλοι του Δήμου πάντοτε και συνέχισαν καθ' όλη τη διάρκεια. Είτε να εργάζονται από σπίτι του, είτε να εργάζονται, ναι. στο γραφείο. Οι Δήμοι ήταν αυτοί που ήταν στην πρώτη γραμμή για να μπορούμε όλοι εμείς να συνεχίσουμε. Ναι. Δεν νομίζω ότι τον νοιάζει το συγκεκριμένο πρόσωπο, να και επιστολή που βγήκε χθες στο Mega Live, ότι κάποιοι επαγρυπνούσαν και κατέθεταν το 101% του εαυτού τους για την δημόσια υγεία και τη διαφύλαξή της. Από ό,τι φαίνεται, είναι μια επιστολή η οποία αγνοεί τα πάντα και επικεντρώνεται στις απειλές ακόμα και για ασθένειες, και αυτό είναι πραγματικά τρομακτικό. Ούτε θα ήθελα να συζητήσω το περιεχόμενο της επιστολής, γιατί όπως θεωρώ το περιεχόμενο. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να συζητηθεί ευρύτερα, κύριε Δήμαρχε, σε σχέση με το τι ευχόμαστε για τον διπλανό μας, όποιες και αν είναι οι διαφορές μας ή οι αντιρρήσεις μας. Εν πάση περιπτώσει, πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο, να τα αφήσουμε. Έχετε δίκιο, να τα αφήσουμε. Μπήκαμε και είδαμε και την Πλατεία Ελευθερίας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Είχε και πάρα πολύ κίνηση, κύριε Δήμαρχε, και προγραμματίζονται και περισσότερες εκδηλώσεις, λαμβάνοντας υπόψη, ναι, πάντοτε και τα υγειονομικά μέτρα που υπάρχουν. Πάντοτε, οποιασδήποτε εκδηλώσεις θα διοργανωθούν, και είναι αρκετές, είτε είναι παρελάσεις στην Μακαρίου, είτε γιορτές όπως τις Στασικράτους, είτε ήδη σε λειτουργία βρίσκεται η Παραμυθούπολη, το Λούνα Πάρκ, το χώρο στάθμευσης στα Βίλα. Είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν όλη αυτή την περίοδο. Να μας μιλάμε για την πανδημία, αλλά μάλλον να ευχηθούμε ο καιρός να μας το επιτρέψει, διότι, ναι. τις τελευταίες 2-3 μέρες ο καιρός έγινε τόσο προχερός που δεν επιτρέπει τον περίπατο, και, ναι. διότι εγώ προσκαλώ όλον τον κόσμο να έρθει να περπατήσει τη νέα λεωφορό Μακαρίου, mm-hmm. της Στασικράτους, που πραγματικά, εκτός από την αναβάθμιση, το βράδυ με χριστουγεννιάτικο διάκοσμο, πραγματικά πιστεύω είναι ο πιο όμορφος δρόμος χριστουγεννιάτικος της Κύπρου, και προσκαλώ όλους και όλες να έρθουν να τον περπατήσουν τουλάχιστον μια φορά. Ιδιαίτερα τώρα με το διάκοσμο μοιάζει περισσότερο με Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα. Ο συνδυασμός του σχεδιασμού και της αναβάθμισης, αλλά μαζί με το χριστουγεννιάτικο διάκοσμο,
πιστεύω ότι έχουν δημιουργήσει ένα εξαιρετικά πανέμορφο αποτέλεσμα. Ευνοεί τον περίπατο για τους πεζούς, να το απολαύσουν, να απολαύσουν τις περιοχές. Οπωσδήποτε, αλλά όπως είπατε στην αρχή, γιατί μιλούσαμε για όποιες εκδηλώσεις πάντοτε εντός των διαταγμάτων και των μέτρων που αφορούν την πανδημία. Αλλά πλέον ο καιρός μας τα έχει χαλάσει και εύχομαι να σταματήσουν οι βροχές για να επιτρέψουν τον περίπατο. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε και να δώσουμε συνέχεια σε αυτό.